νέα κρούσματα δηλητηριάσεων από το διαβολόχορτο που ήταν αναμεμειγμένο με βλήτα. Άλλα 3 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ επιφυλακτικοί είναι οι καταναλωτές που αποφεύγουν να αγοράζουν χόρτα ακόμη και από τις λαϊκές αγορές. Διαβολόχορτο, δατούρα ή ντάτουρα, όπως και να το αποκαλέσει κανείς, οι συνέπειες που προκαλεί σε όποιον το καταναλώσει παραμένουν ίδιες. Παρεσθήσεις, εντονή διάθεση ναυτίας, θολούρα, απώλεια μνήμης, ταχυκαρδία, ακόμη και καρδιακή ανεπάρκεια. Σήμερα το πρωί, 3 ακόμη άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τα ίδια συμπτώματα έπειτα από κατανάλωση βλήτων. Είναι φυτό δηλητηριώδες. Πολλά ζώα έχουν πεθάνει από τη βρώση αυτού του φυτού. Και στον άνθρωπο, βέβαια. Σε μικρές δόσεις προκαλεί παρεστήσεις, σε μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσει και το θάνατο. Γίνανε έλεγχοι και στο συγκεκριμένο κατάστημα και στον παραγωγό που απεδείχθη ότι είναι στα Μέγαρα. Και οτιδήποτε άλλο είναι, ο ΕΦΕΤ θα κάνει την οποιαδήποτε αναγκαία ανακοίνωση. Σωτήρη, υπήρξε η παρέμβαση των γιατρών του Κέντρου Δηλητηριάσεων και των νοσοκομείων, όπου νοσηλεύονται οι υπόλοιποι ασθενείς από χθες με τροφική δηλητηρίαση, καθώς τους παρασχέθηκε εγκαίρως το σωστό αντίδοτο. Πιτέφρανε τα κόρτα. Πάντα τον άνθρωπο να τα καθαρίζει, τα δέρια, τα πλάρια. Αυτό το φυτό και να το πλύνετε και να το βράσετε, πάλι θα πάθουμε την ίδια ζημιά, γιατί είναι το ίδιο τοξικό φυτό. Έχω καλά χόρτα, παιδιά, καλό σπανάκι, ωραία βλητάκια, τσιμπιτάρα, αντικάκια, πικρά γλυκά. Το περιστατικό των τροφικών δηλητηριάσεων 10 ανθρώπων από το συγκεκριμένο χόρτο έχει τρομοκρατήσει τους καταναλωτές που πλέον ούτε καν κοιτάζουν τα συγκεκριμένα χόρτα. Όχι, όχι, δεν πήρα. Κολοκυθάκι. Με αυτά που ακούμε, φοβόμαστε. Τι να κάνουμε. Στην λαϊκή αγορά της Ανθούπολης, στο Περιστέρι, παρότι οι παραγωγοί φρόντισαν να τοποθετήσουν από νωρίς το πρωί τα χόρτα στους πάγκους, για τους καταναλωτές ήταν σαν να μην υπήρχαν. Εδώ το βλήτο ξεχωρίζει. Είναι όλο βλήτο. Όταν έχει χορτάρι μέσα, παράδειγμα, ένα χόρτο εδώ, αυτό, βλέπεις πως ξεχωρίζει με τα βλήτα. Διστακτική εμφανίζονται. Οι καταναλωτές ως προς την αγορά βλήτων. Οι περισσότεροι δεν σταματούν καν στους πάγκους με τα χόρτα, ενώ ακόμη και εκείνοι που θα αγοράσουν το κάνουν με ιδιαίτερη επιφύλαξη. Ποιος είναι αυτός που δεν θα προσέξει? Εγώ λέω και λίγο παραπάνω να είναι το. Και 10 λεφτά και 5 λεφτά είναι αρκεί να πάρω καλά πράγματα. Οι πάγκελα και τα καφάσια με τα αποθέματα βλήτων έμειναν γεμάτα. 2,5 ώρες αργότερα οι παραγωγοί αναγκάστηκαν να τα προσφέρουν ακόμη και στη μισή τιμή. Τίποτα, απλώς 2 τελάρα βλήτα και τώρα τα βάλα 50 λεπτά για να τα διώξω. Ο Παναγιώτης Λουκάς, ο παραγωγός που προμήθευσε το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ από όπου αγόρασαν τα βλήτα οι καταναλωτές που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Βαρεμένου καθαρές κουβέντες, λέγοντας ότι ήταν απλά μια ατυχή στιγμή και ζητώντας συγγνώμη από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται. Το δέχομαι ότι έγινε λάθος, ότι είναι δικό μου το βλήτο, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, ούτε εγώ ήξερα 16 χρόνια που είμαι αγρότης, ότι αυτό το πράγμα είναι δηλητηριώδες. Οι περισσότερο καχύποπτοι έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται αν το διαβολόχορτο είναι το μόνο για το οποίο πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές. Υπάρχει μεγάλη γκάμα δηλητηριώδων φυτών, τα οποία πολλά τα ζώα τα ξέρουν και τα ίδια δεν τα τρώνε. Πολλά όμως δεν τα ξέρουν και αυτά και τα τρώνε. Εκείνο βέβαια που ελπίζουν όλοι είναι να μην καταλήξουν και άλλα άτομα στο νοσοκομείο. Με διαδηλώσεις φανατικών έξω από τους κινηματογράφους άρχισε η προβολή της πολυσυζητημένης ταινίας Κώδικας Νταβίντσι. Μέλη παραθρησκευτικών οργανώσεων φωνάζουν συνθήματα και μοιράζουν φυλάδια προσπαθώντας να μποϊκοτάρουν το φιλμ, ενώ η ταινία χαρακτηρίστηκε ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Είναι έσχος να θεωρούμε ότι ο Χριστός μας εκοιμήθηκε με τη Μαρία τη Μαγδαληνή και απέκτησε τέκνα, διότι ο Χριστός μας είναι Θεός. Μέλη παραεκκλησιαστικών οργανώσεων έχουν συγκεντρωθεί έξω από τους πολυκινηματογράφους, τους οποίους κάνει πρεμιέρα από το μεσημέρι η πολυσυζητημένη ταινία Κώδικας Νταβίντσι, για να διαμαρτυρηθούν. Η ταινία αυτή είναι θεωρητή προσβολή κατά των Ορθοδόξων Χριστιανών και γενικότερα όλων των Χριστιανών, περισσότερο δε για τους Ορθόδοξους, και αυτή την προσβολή δεν μπορούμε να την ανεχθούμε. Έξω οι βλάσφημοι από τη Θεσσαλονίκη! Έξω οι βλάσφημοι από τη Θεσσαλονίκη! Φωνάζοντας συνθήματα, ζητούν την απαγόρευση των προβολών της κινηματογραφικής μεταφοράς του βλάσφημου, όπως το αποκαλούν μυθιστορήματος του Dan Brown. Καλούν τους πίστους να απέχουν από τις κινηματογραφικές αίθουσες και να μποϊκοτάρουν το αιρετικό έργο. Να
Είμαστε έτοιμοι να χύσουμε για το αίμα μας. Ο Άγιοι πρεσβεύσατε, προφτάσετε εν τάχη την Εκκλησία του Χριστού από δυσόδης ράχη. Λυπάμαι πάρα πολύ που το 99% είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και τολμούν μέσα στην Ελλάδα να δουν να παίξουν αυτή την ταινία τη Βλάστημη. Το πρωί, οι ομάδες των φανατικών πιστών είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στα δικαστήρια και αποδέχθηκαν με αποδοκιμασίες την απόφαση απόρριψης από το μονομελές πρωτοδικείο της προσφυγής της Ξανθής Μαγουλά, μέλους χριστιανικής οργάνωσης, με την οποία ζητούσε την έκδοση προσωρινής διαταγής για την απαγόρευση της προβολής της ταινίας. Όποιοι βλέπουν αυτή την ταινία λένε ότι τρελαίνονται, αρρωσταίνουν, δηλαδή παθαίνουν διάφορα. Έχω ακούσει για διάφορες καταστάσεις. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η απαγόρευση προβολής του Κόντε Καταβίνση θα καταπατούσε το δικαίωμα ακροατών, θεατών και αναγνωστών να παρακολουθήσουν ελεύθερα το έργο που κατοχυρώνεται συνταγματικά ως εκδήλωση προσωπικότητας. Έτσι, η προσφυγή της αιτούσας απορρίφθηκε. Εμείς ως Εκκλησία πιστεύουμε στην ελευθερία. Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Και ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλημονόμαστε, παιδιά. Αλλημονόμαστε σαν Ορθοδοξία, φοβόταν από αυτά τα πράγματα. Η έκπληξη ωστόσο ήρθε από τη Γενική Γραμματεία Τύπου, η οποία έκρινε ότι η κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Dan Brown είναι ακατάλληλη για ανηλίκους ως 17 ετών, με το σκεπτικό ότι δεν μπορούν εύκολα να ξεχωρίσουν ποια από τα στοιχεία της ταινίας αποτελούν μυθεύματα. Είναι σωστό για παιδιά κάτω των 17, γιατί ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει μία άποψη ώστε να είναι όριμοι να δουν αυτή την ταινία. Προκύπτουν ωστόσο εύλογα ερωτήματα, τόσο για τα εισιτήρια που έχουν ήδη προπολιθεί σε ανηλίκους, όσο και για την αιτιολόγηση της απόφασης αυτής. Είμαι 16 χρονών και εφόσον έχω διαβάσει το βιβλίο, γιατί μου απαγορεύουν να δω την ταινία. Είναι ανόητο. Πιστεύω δεν είναι σωστό, γιατί αφού έχει μερικές ίσως αλήθειες η ταινία, γιατί να μην τη δω. Θεωρείς ότι έχει αλήθειες δηλαδή μετά όσα εξάκουσες? Ναι. Οι κάτοικοι πάντως της μεγαλύτερης πόλης της Αιτωλοκαρνανίας δεν θα μπορέσουν τελικά να παρακολουθήσουν την ταινία. Με τον Χριστό να παίξουμε. Αν είναι δυνατόν με τη θρησκεία. Να μην προβληθεί καθόλου. Ο Δήμαρχος Αγρινίου Θύμιος Σόκος αποφάσισε να μην προβληθεί ο κώδικας Νταβίνση στο δημοτικό κινηματογράφο της πόλης, που είναι και μοναδικός. Θεωρώ ότι είναι μια άστοχη ενέργεια. Μας γυρίζει πολλούς αιώνες πίσω. Θεωρώ ότι έχουν γίνει μεγάλοι αγώνες για να έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος σαν οντότητα να εκφράζει την άποψή του, έστω και λαθεμένη. Δεν πιστεύω ότι θα μπορεί να μου αλλάξει τα πιστεύω μου. Παρόλο αυτόν τον τόρο που γίνεται. Πώς ήταν όλες αυτές τις αντιδράσεις αυτές τις ημέρες εσείς? Υπερβολικά και δωρεάν διαφήμιση. Σίγουρα προωθούν την ταινία, αυτό έχω να πω. Την ίδια ώρα, ωστόσο, στους κινηματογράφους της υπόλοιπης χώρας συνεχίζεται η προσέλευση όσων τυχερών προνόησαν και προαγόρασαν εισιτήριο. Έχω κλείσει εισιτήριο για αύριο για τον κώδικα Da Vinci. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε όλη αυτή τη φασαρία, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μυθιστόρημα και άμα είσαι χριστιανός, πιστεύεις. Δηλαδή, με ένα μυθιστόρημα δεν μπορεί να σου κλονιστεί η πίστη, όπως λένε. Ναι, θα το δω. Έχεις πάρει εισιτήριο? Έχω κλείσει, ναι. Για πότε? Για την Παρασκευή. Για την Παρασκευή. Ξέρεις ότι. Κάνα μήνα τώρα. Εδώ και ένα μήνα έχεις κλείσει. Περιμένεις μάλλον με αγωνία αν δεις την ταινία. Ναι. Κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος νομίζω ότι μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι κινηματογράφος και τι είναι θρησκεία. Ακούστε όμως τις εντυπώσεις που αποκόμισαν εκείνοι που παρακολούθησαν πρώτοι την ταινία. Πιστεύω ότι είχε, σαν ιστορία, είχε πάρα πολλά κενά. Η θρησκεία φύγεται, πιστεύετε εσείς? Εγώ προσωπικά πιστεύω πως όχι. Δηλαδή δεν ακούμπησε καν την ψυχή μου όσο αφορά τη θρησκεία. Κάποιοι πιστεύω ότι μπορεί να επηρεαστούν. Οπότε θεωρείς και δικαιολογημένο το θόρυβο που έχει προηγηθεί? Ναι. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αίθους Αρχών, τα εισιτήρια που έχουν προπολιθεί ξεπερνούν τις 100.000 και οι αίθουσες έχουν συμπληρώσει αριθμό θέσεων για τις επόμενες 10 μέρες. Καλησπέριζω αμέσως στους προσκεκλημένους μας. Θα μείνουμε στην υπόθεση της ταινίας και στις αντιδράσεις που αυτή προκαλεί. Καλησπέριζω τον πατέρα Μάξιμο, τον ηγούμενο της Μονής του Αγίου Κοσμάτου του Αιτωλού, τον κύριο Νίκο Σωτηρόπουλο, τον θεολόγο. Τον κύριο Παρασκευά Παρασκευόπουλο, καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Καλησπέρα. Και ο Γιάννης Λοβέρδος είναι εδώ κοντά μας, από τον οποίο και θα ξεκινήσω. Γιάννη, τι λες? Εγώ θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την δυσφορία μου και να πω. Δεν μπορώ να καταλάβω τη στάση του κύριου Σόκου, του Δημάρχου Αγρινίου. Δεν μπορούσα να περιμένω ποτέ ότι στην Ελλάδα του 2006 θα υπήρχε αιρετός δήμαρχος, ο οποίος θα απαγόρευε την προβολή μιας ταινίας. Σήμερα στην Ελλάδα του 2006. Ούτε να είμαστε συντεχεράνοι. Η Ελλάδα του 2006, κύριε Λονδέρδε, τι σας παρακαλώ, σας παρακαλώ από την άποψή μου. Εγώ σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν εγώ μιλάω. Σας παρακαλώ, τι έχει η Ελλάδα, δηλαδή η Ελλάδα του 2006, δεν πιστεύει στον Χριστό? Τι σημασία έχει αυτό? Πώς δεν έχει σημασία? Τι σημασία έχει ο Χριστός? Πώς δεν έχει σημασία? Αυτά είναι προφάσεις σε ένα μαρτύριο. Έχει μεγάλη σημασία. Η Ελλάδα του 2006 είναι μια ελεύθερη κοινωνία.
Εάν γινόταν ένα έργο που να υπηρετεί τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Θα μπορούσε να προβληθεί. Κύριε Σωτηρόπουλε, θα σας παρακαλέσω, θα μιλάτε όταν σας δίνω το λόγο. Οτιδήποτε να μπορεί να προβληθεί και οτιδήποτε μπορεί να ελεγχθεί στην Ελλάδα. Οτιδήποτε κάθε άνθρωπος και να βρει δικαίωμα να παράσει ό,τι για ένα εσχρόδι να θα αποδεχθεί. Ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Και πολλές φορές τα εσχρά. Πολλές φορές τα εσχρά τα λένε κάποιοι θρησκόληπτοι σαν και εσάς, αγαπητέ μου κύριε. Θρησκόληπτος. Τα εσχρά τα λένε κάποιοι θρησκόληπτοι σαν και εσάς. Παραδείγματος χάρη, πείτε ένα Σωτηρόπουλε. Που δυστυχώς υπονομεύεται την ίδια τη θρησκεία, κύριε. Η οποία είναι μια θρησκεία ελευθερίας και μια θρησκεία η οποία σέβεται την διαφορετικότητα. Η αγάπη του Ιησού δεν είναι ούτε ο φανατισμός, η αγάπη του Ιησού δεν είναι ούτε οι κραυγές. Η αγάπη του Ιησού είναι ότι δέχεται και αυτόν ο οποίος έχει διαφορετική άποψη από εκείνη. Αυτή είναι η αγάπη την οποία δυστυχώς κάποιοι δεν τη σέβονται. Και ο κύριος Σόκος προφανώς, ο δήμαρχος Αγρινίου, σκέπτεται μόνο τις ψήφους που θα πάρει από τους θρησκόληπτους στις εκλογές του Οκτωβρίου. Πάμε πάρα πολύ, γιατί δεν κάνω λάθος. Είναι και Πασόκο ο κύριος Σόκος. Υπάρχει επίσκοπος. Κύριε Σωτηρόπουλε, σας παρακαλώ. Ο πατέρας Μάξιμος, παρακαλώ. Κύριε Παυλόπουλε, αισθάνομαι βαθύτατα προσβεβλημένος ως ορθός χριστιανός και δύο ως μοναχός και ηγούμενος ιεράσμενος του Αγίου Κοσμά της Μητροπόλεως Κορίνθου με το νέο ημερολόγιο. Το τονίζω αυτό για να μην ακούγονται διάφορες παρεμηνίες και ό,τι θέλει ο καθένας. Που αφενός η σύνοδός μας, η Ιερά Σύνοδος, έτσι δεν ενήργησε όπως έπρεπε να ενεργήσει, όπως την έχουμε μάθει να ενεργεί σε διάφορες άλλες περιπτώσεις και ένυψε τα σχήρας της ως Πόντιος Πιλάτος, έτσι αφήνοντας έρμεο όλους τους Ορθόδους Χριστιανούς. Μα περιμένατε τον Αρχιεπίσκοπο να καλέσει σε συλλαλητήριο τους πιστούς έξω από τους κινηματογράφους. Θα περίμενα πολύ περισσότερα από την Ιερά μας Σύνοδο και από τον Αρχιεπίσκοπό μας. Δεν τον είχαμε συνηθίσει έτσι τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος μας όλα αυτά τα χρόνια μας μιλούσε για την πίστη μας, μιλούσε για τις παραδόσεις μας, για τις αξίες μας, ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε, πρέπει να θυσιαζόμαστε. Τον βλέπουμε να είναι στην πρώτη γραμμή, τον βλέπουμε να κατεβαίνει κάτω για τις ταυτότητες, τον βλέπουμε για πολλά πράγματα να μιλάει και να αγωνίζεται. Και εδώ που είναι το ύψιστο θέμα, έτσι δεν είναι ένα δευτερεύον θέμα, δεν είναι ένα θέμα. Πατέρα Μάξιμε, ναι. Άκουσα παιδιά 16 ετών στα οποία απαγορεύτηκε η είσοδο στους κινηματογράφους. Διότι είναι ακατάλληλο το έργο για παιδιά κάτω των 17 ετών. Ναι. Να λένε. Γιατί να είναι ακατάλληλο, κύριε Παυλόπουλε. Διάβασα το βιβλίο και δεν κλονίστηκε η πίστη μου. Αυτό δεν σας θέλει να λέτε. Γιατί διαστρέφουν, όχι εσείς, γιατί διαστρέφουν την αλήθεια κάποιοι δημοσιογράφοι. Γιατί τη διαστρέφουν. Δεν κινδυνεύει η πίστη μας, κύριε Παυλόπουλε. Γιατί κάνετε μετάθεση θέματος. Δεν είναι το θέμα αν κινδυνεύει η πίστη μας. Επιτρέψτε μας να απαντήσω στο ερώτημά σας. Η πίστη μας και ο κύριος μας δεν κινδυνεύει με τίποτα. Πύλε άδου ούκ ατισχύσουν της Εκκλησίας. Και λέγει ο Χρυσόστομος, πόσοι πολέμησαν την Εκκλησία και οι πολεμούντες απόλυτο. Δεν είναι το θέμα ο Χριστός και η Εκκλησία, το θέμα είμαστε εμείς. Εμείς, ότι πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα όταν υβρίζεται ο Κύριός μας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Και λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός. Το να υβρίσει κάποιος, λέει, τον πατέρα μου και την μητέρα μου, έχω χρέος σαν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Όταν όμως υβρίζει τον Χριστό μου, δεν θέλω να τον βλέπω, λέει ο Άγιος Κοσμάς. Μάλιστα. Πάω στον κύριο Παρασκευόπουλο, μιλάμε, παρακαλώ λοιπόν. Πολύ για το σχόλιο του, κύριε Παρασκευόπουλε. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Ένας πολύ διακεκριμένος Άγγλος κληρικός του 19ου αιώνα, ο Τσάρλος Κόλτον, είχε πει τα εξής, ότι οι άνθρωποι, λέει, για τη θρησκεία τους, για κάθε θρησκεία, για τη θρησκεία τους, θα καυγαδίσουν, ακόμα και θα πολεμήσουν. Οτιδήποτε παρά να ζήσουν σύμφωνα με αυτήν. Ακούστε τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Αυτό που γίνεται τώρα, δηλαδή θα βγούμε, θα πολεμήσουμε, θα φωνάξουμε, αλλά δεν φροντίζουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τη θρησκεία μας. Κάναμε κι άλλα απίστευτα. Κάναμε την Ιερά Εξέταση. Εκατοντάδες χιλιάδες λέτε άνθρωποι. Ότι είναι υποκριτική η στάση, δηλαδή. Αυτό όσων θέλω διαμαρτύρονται. Να πω. Σταυροφορίες. Σφάξαμε κόσμο. Και τι. Δεν έχει σημασία ποια είστε ήταν η στάση. Είστε εκτός θέματος. Είμαι εντός. Αφήστε με. Είστε εκτός θέματος. Είμαι διορθώνετε. Κρίνετε το έργο αυτό. Αφήστε. Ένα υβριστικό έργο. Ή αν πρέπει να είναι ανεκτό. Μη με διορθώνετε. Είστε εκτός θέματος. Και λυπούμε διότι είστε καθηγητής. Έρχομαι λοιπόν τώρα. Αφήστε τις λύπες. Έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο. Περισσεύει εδώ η υποκρισία από όλους μας, ναι. Εδώ έχουμε ένα έργο, όποιος θέλει να πάει να το δει, όποιος θέλει να μην πάει να το δει. Το οποίο είναι μάλλον κακό έργο, έτσι. Όμως, αισθητικά είναι κακό το έργο μάλλον. Όμως,
Μπορεί και εγώ το βλέπω εύλογο ότι οι θυγόμενοι μπορεί να στενοχωρηθούν, μπορεί ακόμα και να διαμαρτυρηθούν. Μισό λεπτό, όπως και τους είδα προηγουμένως. Μια διαμαρτυρία με πλακάτ, όμορφα και ωραία, δημοκρατία έχουμε, το βλέπω. Αλλά λιβάνια, απειλές. Και τέτοια, νομίζω ότι είναι, αφήστε με, μα κάνετε κακό σε αυτό, αφήστε, αφού σας υποστηρίζω. Παραποιείτε την αλήθεια. Λιβάνια, και εμείς να τους λέμε ότι είναι παραθρησκευτικές και δεν είναι σωστό. Είναι κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι θίγονται και μπορούν να διαμαρτυρηθούν κόσμια και γιατί ωραία. Γιατί παραποιεί την αλήθεια κύριε Σωτηρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παυλόπουλε, πρώτον, λέγεται ότι οι οργανώσεις που αντιδρούν είναι παραθρησκευτικές. Εκείνη η πρώτη παρά δεν έχει θέση εδώ. Είναι θρησκευτικές, είναι ορθόδοξοι άνθρωποι. Μα η επίσημη ελλαδική εκκλησία δεν συμμερίζεται εναντίον ενός βλασφήμου έργου. Η επίσημη ελλαδική εκκλησία δεν συμμερίζεται αυτού του είδους τις αντιδράσεις. Κακώς κάνει ο Άννας και ο Καϊάφας και η Ιερά Σύνοδος των Εβραίων να εκφραστώ έτσι, καταδίκασε τον Χριστό. Δεχόμεθα την καταδίκη. Τι θα πει αυτό? Την ορθότητα μια συλλόγου την κρίνει η συνείδηση του πιστού λαού. Ο Γιάννης Λοβέρδος που θα πάει να δει την ταινία είναι λιγότερο χριστιανός από εσάς που δεν θα πάτε να τη δείτε. Εγώ να, σε αυτό που λέτε, να σας πω την κρίση μου. Κύριε Παυλόπουλε, ένας που αρέσκεται να βλέπει τον εξευτελισμό του Κυρίου του, του Θεού μας, εκτός και αν δεν πιστεύει κανείς. Μα αγαπητέ μου κύριε Σωτηρόπουλε, ο Ιησούς δεν εξευτελίζεται από ό,τι κερατοποιεί ο Άννας. Να τελειώσω. Ήμαρτο τον υποβαθμίζετε πολύ τον Ιησού, αν εξευτελίζεται με ένα μυθιστόρημα. Τον εξευτελίζεται πολύ εσείς, αν θεωρείτε πως ένα μυθιστόρημα είναι ικανό να εξευτελίξει τον Ιησού. Αλίμονο. Εγώ τον υπηρετώ από μικρό παιδί με δύο πανεπιστημιακά πτυχία και δεν μπορεί να μιλάς έτσι. Λοιπόν, δεν έχετε, το προνόμιο της θρησκείας. Άφησε δεν να έχετε το προνόμιο. Ναι. Δεν είσαστε ο μοναδικός χριστιανός επί της γης. Και ούτε έχετε το προνόμιο. Είπα να εγώ ότι είμαι ο μοναδικός. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι το ίδιο ή και περισσότερο από εσάς χριστιανοί. Εσύ όμως όπως μιλάς σύμφωνα με το κριτήριο που λέγεται Ευαγγέλιο δεν είσαι χριστιανός. Να το ξέρεις. Ας το πω σαφώς και περιφράσω. Κατέχετε την απόλυτη αλήθεια. Και αυτό είναι το λάθος. Εάν γραφόταν ένα βιβλίο εναντίον και οι άνθρωποι που νομίζουν ότι κατέχουν την αλήθεια δεν είναι θα επικίνδυνοι. Το υποστήριζες. Είναι επικίνδυνοι. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό, λοιπόν, είναι αναθεματισμένος. Αυτοί που αρέσκονται να βλέπουν τέτοιο έργο και αυτοί που υποστηρίζουν τέτοιο έργο δεν έχουν μέσα τους ένα ηλεκτρόνιο αγάπης προς τον Χριστό. Και είναι αναθεματισμένοι. Το λέει ο Παύλος. Το λέει ο Παύλος, λέει τέτοια πράγματα. Μα γιατί λέει τέτοια πράγματα. Ναι, κύριε Λοβέρδο, ναι, ο Απόστολος Παύλος λέει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ακριβώς. Όσοι δεν πιστεύουν στον Ιησού είναι αναθεματισμένοι. Ορίστε. Τα 5 από τα 6 δισεκατομμύρια των ανθρώπων επί της γης που δεν πιστεύουν στον Ιησού είναι αναθεματισμένοι. Μα τι λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Εγώ τι λέω. Καταλαβαίνετε σε ακρότητες. Από σένα που γνώρισε τον Χριστό. Το χριστιανισμό, το Ευαγγέλιο από μένα, από τον κύριο Παρασκευόπουλο, από τον πατέρα Μάξιμο. 5 από ένα... τα 6 δισεκατομμύρια των κατοίκων αυτού του πλανήτη δεν πιστεύουν στον Ιησού. Είναι αμαρτωλοί και αθεματισμένοι. Αυτοί θα κριθούν με τον νόμο της συνειδήσεως διότι δεν γνώρισαν το Ευαγγέλιο. Πάμε στον κύριο. Πάμε στον πατέρα Μάξιμο, παρακαλώ κύριε Σωτηρόπουλο. Πατέρα Μάξιμο. Θέλετε κάτι συγκεκριμένο να σου πω κύριε Παυλόπουλε ή να. Πάνω σε αυτό που λέει ο Γιάννης Λοβέρδος. Λοιπόν, είναι ουσιαστικό. Δηλαδή, εγώ. Αισθάνομαι δηλαδή ότι τα πάντα πλέον έχουν ανατραπεί. Έτσι, δεχόμαστε ένα πόλεμο άνευ προηγουμένου. Είμαι 100% πεπισμένος ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και οι πιστοί βάλλονται. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι σε λίγα χρόνια θα είμαστε υποδιωγμών και υπό βασανιστηρίων. Έτσι, δηλαδή, θα φτάσουμε στην εποχή. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Ναι. Πιστεύετε ότι κερδίζετε υποστηριχτές με αυτή τη στάση? Βεβαίως. Κοιτάξτε, πιστεύετε εμένα, δηλαδή εμένα... ότι προσελκύεται, για παράδειγμα, τα νέα παιδιά να στρέψουν το βλέμμα τους και την προσοχή τους σε εσάς? Να μήπως απαντήσω, όλο αυτό έχει παροπίδες? Να σας απαντήσω. Λοιπόν, βασικά, έτσι, η τηλεόραση έχει τεράστια δύναμη. Είναι η πρώτη εξουσία και όχι η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη, αν θέλετε, και βγουν άλλες αργότερα κλπ. Λοιπόν, η τηλεόραση παρουσιάζει τα πράγματα όπως θέλει. Και μια εικόνα η οποία είναι τελείως ψεύτικη και παραπλανητική. Λοιπόν, εμένα προσωπικά, σαν πατήρ Μάξιμους,
που πιστεύω στον Ιησού Χριστό όσο πιστεύω, παρόλο που είμαι ανάξιος και αμαρτωλός, δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Είχα να... την αίσθηση ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο να προσελκύσετε νέους ανθρώπους. Με ενδιαφέρει πρωτίστως, δεν με ενδιαφέρει, δεν κάνω προσιλητισμό. Εμένα με ενδιαφέρει να ομολογήσω την πίστη μου. Δεν μιλώ για προσιλητισμό, πατέρα Μάξιμε. Ξέρετε τι λέω. Ορίστε. Ξέρετε τι λέω. Δεν μιλώ για προσιλητισμό. Να σας απαντήσω. Άλλο με τη στάση μου είμαι πιο σύγχρονος και προσελκύω το ενδιαφέρον των νέων πολύ παιδιών. Ωραία. Και έχετε άλλο δίκιο. Με τη στάση μου τους κάνω. Έχετε δίκιο. Αυτό σας απαντάω, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν μιλώ για προσελκυτισμό λοιπόν. Όχι, εντάξει, απλώς το τονίζω εγώ γιατί να μην παρεξηγηθεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά εμένα, σαν πατήρ Μάξιμ, δεν με ενδιαφέρει τόσο το να κερδίσω ανθρώπους και να τους φέρω κοντά μου, κοντά στο Χριστό, όπως λέει κάποιος. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα. Αφήστε με, κύριε Παυλόπουλο, να σας απαντήσω. Ελάτε. Σε μισό λεπτό θα έχω τελειώσει. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα, εγώ, σαν πατήρ Μάξιμ, να έχω τη συνείδησή μου αναπαυμένα απέναντι στον κύριό μας. Έτσι. Και κατά δεύτερο λόγο, βεβαίως, και παίζει μεγάλο ρόλο η συμπεριφορά μου. Όταν με βλέπει κάποιος άλλος, να γίνομαι φως και να γίνομαι παράδειγμα για να μπορεί να με ακολουθήσει κάποιος και να έρθει και αυτός κοντά στο Θεό για να γνωρίσει την αλήθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και αυτό με ενδιαφέρει. Πρέπει να πάω αμέσως στον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Σόκο, τον οποίο είναι έχουμε στην τηλεφωνική μας. Είναι αξιέπινος ο Δήμαρχος. Κύριε Σωτηρόπουλε, ένα λεπτό παρακαλώ. Σας παρακαλώ, όχι, δεν θα σας δώσω το λόγο. Δεν έχει ανάγκη υποστηριχτών ο κύριο Σόκος. Παρακαλώ. Στο Αγρίνιο υπάρχει πραγματικός επίσκοπος. Ελάτε, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Ακούστε, δεν έχω δει το δελτίο σας, είμαι σε άλλο χώρο, δεν έχω τηλεόραση. Ακούω όμως κάποια πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Δεν σας ακούω, λίγο πιο δυνατά παρακαλώ. Υπήρξαν και σχόλια. Ακούστε, κύριε Παυλόπουλε, ο Δήμαρχος δεν έχει καμία εξουσία να απαγορεύει την προβολή της οποιασδήποτε ταινίας. Ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε κανένας. Εμείς λοιπόν έχουμε έναν δημοτικό κινηματογράφο. Μάλιστα. Συνεργαζόμαστε με τη συγκεκριμένη εταιρεία εδώ και χρόνια. Ναι. Κάνουμε δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια κάθε χρόνο. Στον δημοτικό κινηματογράφο. Στο δημοτικό κινηματογράφο. Θα προβληθεί η ταινία. Ακούστε. Έρχεται λοιπόν, ήταν μέσα στις επιλογές του δημοτικού κινηματογράφου να προβληθεί η ταινία. Ναι. Και πριν από 10 μέρες μας στέλνουν ένα συμβόλαιο με ρήτρες τέτοιες η συγκεκριμένη εταιρεία διανομής, τις οποίες είναι απαράδεκτες και προσβλητικές και εντελώς ασυνήθιστες. Αυτό δεν ξανάγινε ποτέ. Δηλαδή... Λέει λοιπόν, έχει τέτοιες ρήτρες, λες και είμαστε φόρο υποτελείς, δεν ξέρω σε ποιον, ναι, ότι πρέπει να αποζημιώσουμε με 10.000 ευρώ, ναι, σε περίπτωση που παρακολουθεί, γίνει α, β, γ ή οτιδήποτε σε σχέση με την προβολή της ταινίας. Ή καταστραφεί η κόπια ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν μπορεί να το αναλάβει. Διότι έχουμε τον έλεγχο του επιτρόπου. Δεν είχατε δικαίωμα. Δεν είχατε δικαίωμα. Αν θέλατε να προστατεύσετε την προβολή της ταινίας στον δημοτικό κινηματογράφο, φαντάζομαι ότι είναι πολύ εύκολο για τον Δήμαρχο του Αγρινίου να ζητήσει τη συνδρομή της αστυνομίας, ώστε να αποδεχθούν τυχόν έκτροπα. Δεν κατάλαβα. Γιατί εμείς πρέπει να αναλάβουμε αυτή τη δουλειά και η εταιρεία να μας προσβάλλει και να διασπά μια συνεργασία με έναν τρόπο απαράδεκτο και πρωτοφανή. Η προσωπική σας δήλωση πάντως, κύριε Σόκο. Για τις άλλες ταινίες. Η δήλωσή σας πάντως, κύριε Σόκο. Γιατί δεν έφερε συμβόλαιο για τις άλλες ταινίες. Καλησπέριζω τον πατέρα Ιωάννη Διώτη. Εμείς κάναμε μια. Κυρία Μέρι Τζάνι, την Δεν με ακούτε όμως. Κύριε Δήμαρχε, δηλαδή εσείς δεν σχολιάζετε το περιεχόμενο της ταινίας. Ένα λεπτό. Ποιος λοιπόν έχει το δικαίωμα να προσβάλλει τη Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Κινηματογράφο και τους πολίτες αυτής της πόλης και να φέρνει επαχθείς όρους, ναι, να υποταχθούμε δηλαδή σε οτιδήποτε... Μα στη δήλωσή σας, κύριε Δήμαρχε... Εντελώς ασυνήθιστο και μοναδικό. Κύριε Δήμαρχε, με ακούτε. Η αξιοπρέπειά μας δεν μας επιτρέπει κάτι τέτοιο. Όπως επίσης και η προσφορά μας στον πολιτισμό της πόλης. Το ακούω. Γιατί αυτό που λέτε. Γιατί αυτός ο κινηματογράφος, λέω όμως, θα δώσει τόσα εισιτήρια όσα κανένας άλλος σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Η ταινία πρέπει... Αντλούν το δικαίωμα... Διαφορετικά η ταινία μπορεί να προβληθεί, κύριε Δήμαρχε. Και όλους μας με έναν τέτοιον τρόπο. Δηλαδή οι κύριοι αυτοί που διανέμουν την εταιρεία θέλουν και την πίτα και το σκυλό χορτάτο. Είναι οικονομικοί οι λόγοι δηλαδή.
Δεν αφορούν το περιεχόμενο της ταινίας μας, λέτε. Να μας επιβάλλουν λοιπόν ό,τι θέλουν, αλλά όχι και με τον τρόπο που θέλουν. Εμένα πάντως μου κάνει άλλο πράγμα εντύπωση. Κύριε Λοβέρντο, είπατε να πληροφορούσαν χοντρά πράγματα. Κύριε Σόκο, ένα λεπτό. Κύριε Σόκο, εάν απαγορεύσατε, εγώ μίλησα, αν απαγορεύσατε την ταινία, διότι διαφωνείτε με το περιεχόμενό της. Γι' αυτό μίλησα. Κύριε Λοβέρντο, αυτή είναι η ερμηνεία δική σας. Όχι, εντάξει. Τώρα που το διευκρινίζετε, εάν είναι για αυτούς λόγους που λέτε, να το πάρω πίσω, κύριε. Γιάννη, ένα λεπτό. Γι' αυτό να το πάρω πίσω. Γιάννη, ένα λεπτό. Οποιαδήποτε εταιρεία να κάνει την οποιαδήποτε προβολή, δημιουργώντας ενδεχομένως και... Κύριε Σόκο, κύριε Σόκο, παίρνετε πίσω και... Κύριε Σόκο, με ακούτε? Γιατί, κύριε Λοβέρντο, δεν μας έδωσε και σε άλλες ταινίες ρήτρες? Κύριε Σόκο, με ακούτε? Παρακαλώ, κίνδυνος, μπορώ να έχω μία απάντηση, είστε υπεύθυνος άνθρωπος. Η δήλωσή σας πάντως, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε του Αγρινίου, κύριε Δήμαρχε του Αγρινίου, παρακαλώ. Η δήλωσή σας πάντως, ναι, δεν λέει αυτό που λέτε τώρα. Λέει αυτό ακριβώς. Όχι. Κάνετε λάθος, λέει αυτό. Η δήλωσή σας, η οποία προβλήθηκε στο ρεπορτάζ, ναι, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ταινίας. Όχι, κύριε, δεν λέει τα δύο πράγματα. Όχι. Μπορεί όντως να έχει δίκιο. Μπορεί να έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Ακούστε με, σας παρακαλώ, ξέρω σε τι αναφέρεστε. Έχουμε πρόβλημα. Ο Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου καταλογίζει διαρκώς σε βάρος των αιρετών της αυτοδιοίκησης δαπάνες τις οποίες δεν θεωρεί νόμιμες. Μία ρήτρα λοιπόν τέτοιου είδους θα μπορούσε να θεωρηθεί ποτέ νόμιμη? Μάλιστα. Είναι θέμα συμφωνίας, δεν είναι θέμα περιεχομένου. Σας ευχαριστώ. Εάν ισχύει αυτό τότε ό,τι είπα, θα το πάρω πίσω. Σας ευχαριστώ. Τότε να το πάρω πίσω. Ήταν διαφορετική εντύπωση που μας δημιουργήθηκε από το ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σόκο, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Πριν πάμε στον πατέρα Ιωάννη Διώτη και την κυρία Τζάνη, θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με τα όσα έγιναν στις Κάνες, εκεί όπου προβλήθηκε η ταινία. Υπήρξαν οι αντιδράσεις των δημοσιογράφων κριτικών. Πάμε να δούμε τι έγινε και να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Τι κι αν οι κριτικοί κατακεράβνωσαν τον κώδικα Νταβίντσι, οι λαμπεροί πρωταγωνιστές της ταινίας παρήλασαν χθες το κόκκινο χαλί για να παρακολουθήσουν την πρώτη επίσημη προβολή του φιλμ στις Κάνες. Non, je reconsidère pas, je pense que c'est vraiment une expérience unique. Non, non, c'est très particulier comme. Enfin, c'est, je suis ravie d'être ici. Από την πρεμιέρα του κώδικα δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει ο συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου, Dan Brown, ο οποίος δεν έκανε καμία δήλωση σε αντίθεση με τον σκηνοθέτη Ron Howard. Ο μόνος που φάνηκε προβληματισμένος από τις αρνητικές κριτικές που εισέπραξε η ταινία ήταν ο Jean Reno. Στον αντίποδο ο Σερ Ιαν Μακκέλεν. Well, I haven't read the reviews. I've only just seen the film, for goodness sake. Anyway, I don't attend to critics. I listen to audiences. Μετά την προβολή της ταινίας, πρωταγωνιστές και συντελεστές το γιόρτασαν με ένα λαμπερό πάρτι. Έχουν άλλωστε κάθε λόγο να το κάνουν, καθώς είναι σίγουρο ότι ο κώδικας Da Vinci θα είναι μια από τις πιο εμπορικές ταινίες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Την ώρα πάντως που η σαμπάνια έρεε άφθονη στις Κάνες, στην Ινδία πολέμοι της ταινίας απειλούν ακόμη και με απεργία πείνας, αν το φιλμ προβληθεί στις αίθουσες της χώρας. उसके अगेंस्ट मोरालिटी इमोरालिटी और उसके अगेंस्ट जो फिल्म निकाला है στο πλευρό των χριστιανών μάλιστα έχουν συνταχθεί και οι ισλαμιστές. जितने भी पैगंबर इस्लाम है सबकी जो है वो ताजीम की जाए, रिस्पेक्ट किया जाए. Αντιδράσεις όμως και στη Γαλλία από περίπου 200 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από μεγάλο κινηματογράφο του Παρισιού. Μαζί με όσους επιθυμούν να στείλουν τον κώδικα Da Vinci και το δημιουργό του Dan Brown στο πύρτο εξώτερων, αρκετοί είναι και εκείνοι που δηλώνουν ευγνώμονες, αφού χάρη στο βιβλίο και την ταινία κάνουν κυριολεκτικά χρυσές δουλειές. Για παράδειγμα, η ιδιοκτήτρια αυτής της έπαυλης, στην οποία έγινε μέρος των γυρισμάτων, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και οργανώνει τριήμερα σεμινάρια για τη ζωή και το έργο του Λεονάρντο Νταβίντσι εναντί του διόλου ευκαταφρόνου του ποσού των 2.500 ευρώ. Κοσμοσυρωή και στο Λούβρο, που φιλοξένησε επίσης γυρίσματα του κώδικα Νταβίντσι.
Κατά χιλιάδες σειραίων σε καθημερινή βάση, οι επισκέπτες των ναών που αναφέρονται στο πολύ συζητημένο bestseller. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι εφάνταστοι περιηγητές οργανώνουν και κυνήγι θησαυρού, προσπαθώντας να σπάσουν μεσαιωνικούς κώδικες. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που δεν αρκούνται σε εκδρομές και μυστικιστικές αναζητήσεις, αλλά παραδομένοι στο παραλήρημα Da Vinci, προσπαθούν να εντοπίσουν τους απογόνους του Ιησού για τους οποίους κάνει λόγο η ταινία. Πιστεύουν μάλιστα ότι το πρόσωπο που αναζητούν είναι ο κύριος που βλέπετε. Actually to be DNA tested to see whether I was of the blood of Jesus. I began laughing so much that I actually said, where do you get his DNA test from? Ακραίες αντιδράσεις, ροπή προς τον αποκρυφισμό, αφορισμοί και καταδίκες αποδεικνύονται πάντως η καλύτερη διαφήμιση για μια ταινία που θα αποφέρει στους δημιουργούς της αρκετά εκατομμύρια δολάρια. Πατέρα Ιωάννη, τι λέτε? Λέγω ότι για αυτή την αθλειότητα είναι δικαιολογημένη πάσα εντονοτάτη διαμαρτυρία, όχι βιοπραγίες. Θα ήθελα επί της ουσίας να αναφερθώ του ζητήματος. Δεν πρόκειται για ένα απλό, ένα σύνηθες ή έστω ένα επιτυχημένο μυθιστόρημα. Εδώ είναι φανερό ότι έχουμε μία ενορχιστρωμένη προπαγανδιστική επίθεση κατά του Χριστού και της Εκκλησίας. Η λογοτεχνία, η τέχνη δεν διαστρέφει την ιστορία και δεν παραποιεί την πραγματικότητα. Ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο και αν υποθέσουμε ότι είχε κάνει γάμο με τη Μαγδαληνή, θα ήταν ο γάμος αυτός ή νόμιμος ή παράνομος. Εάν με ήταν νόμιμος ο γάμος, θα ήταν γνωστό στην κοινωνία, την τότε κοινωνία. Εάν δεν παράνομος, ήταν δύσκολο αυτό να συμβεί τότε, να κρύβεται αυτή η κατάσταση. Πού στηρίζετε την άποψή σας, πατέρα Ιωάννη? Θα είχαμε τότε μια αντίφαση. Είναι συνωμοσία εις βάρος του Χριστού. Παρακαλώ, δεν τελείωσα. Θα είχαμε τότε μια αντίφαση, εάν ο Χριστός έφτανε σε αυτό το κατώτατο ηθικό επίπεδο να έχει σχέσεις παράνομες, σαρκικές, με ένα οδήποτε πρόσωπο. Διότι ο Χριστός αναγνωρίζεται, αν όχι ως Θεός από όλον τον κόσμο, όμως από όλον τον κόσμο, από όλη την ανθρωπότητα, ως ο υπεροχότερος, ως ο μοναδικός διδάσκαλος της Οικουμένης, του οποίου η διδασκαλία δεν ο έρωτας είναι κακός καμία, στους ανθρώπους, καμία βελτίωση. Ο έρωτας είναι, αφού τον αφορίζεται τον έρωτα. Κάνει κακό όχι, όποιος κάνει έρωτα. Είναι ο μοναδικός που είπε ότι της ελέγξει με περί αμαρτίας, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ποιος θνητός ετόλμησε ή ποτέ θα τολμήσει στο μέλλον να πει αυτά τα πράγματα για τον εαυτό του? Πάω στην κυρία Τζάνη. Και το καταβιβάζομαι τώρα σε αυτό το επίπεδο της αθλειότητος. Πατέρα Ιωάννη. Τον παρουσιάζουν τον Χριστό να έχει τέτοια πάθη και μάλιστα να αμαρτωλά. Ζει παρανόμως σαρκικά. Η κυρία Τζάνη παρακαλώ. Τη Μαγδαλή ή οδήποτε δεν ξέρω άλλο πρόσωπο τι εννοούν. Και είναι πρόκειται περί απάτης, διότι ο πίνακας του Δαβίντζη δεν εκεί παρουσιάζει, όπως λένε, τη Μαγδαληνή. Αυτό είναι απάτη. Μάλιστα. Πάω στην κυρία Τζάνη. Εγώ τρία πράγματα θέλω να πω, πολύ σύντομα. Το πρώτο, αυτό το πράγμα, εάν ο Χριστός ήταν άνθρωπος ή Θεός, απασχόλησε αιώνες το Βυζάντιο. Χύθηκε πάρα πολύ αίμα. Υπήρχαν μονοφυσίτες που τον λέγαν μόνον άνθρωπο, μονοφυσίτες που τον λέγαν μόνο Θεό. Τελικά ήταν Θεός και άνθρωπος όταν η εξουσία μπόρεσε να επιβάλλει μια συγκεκριμένη αντίληψη. Αυτός που μελετάει την ιστορία τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Τώρα, γιατί αυτός ως άλλος εδώ? Διότι πρέπει να ξέρουμε ξεκάθαρα και να το κατανοήσουμε. Υπάρχει ένας φόβος. Ο φόβος είναι ότι διαψεύδεται η αντίληψη, ένα πολύ καλωστημένο παραμύθι που πέρασε από τον 7ο κυρίως αιώνα και μετά, ότι ο Χριστός ως Θεός δεν είχε ανάγκη την ανάγκη που έχουν οι κοινοί θνητοί. Ένα λεπτό. Για παραμύθι, γνωρίζουμε λέτε. Όμως... Πρόκειται για παραμύθι, λέτε? Βεβαιότατα. Βεβαιότατα, διότι τα απόκριφα Ευαγγέλια, δηλαδή τα χρονικά που γράφτηκαν όταν το ιστορικό πρόσωπο δρούσε, πέρασαν σε παρανομία και γράφτηκαν τον 3ο αιώνα άλλα
Ευαγγέλια τα οποία είναι τα επίσημα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Βεβαίως, μισό λεπτό. Τσάνια, να σας πω. Η πρότασή μου μισή δεν δίνει το νόημα και προκαλεί σύγχυση. Ελάτε. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι και ο χριστιανισμός και το Ισλάμ βασίζονται στον Ιουδαϊσμό. Είναι λοιπόν τα τρία θρησκεύματα από τα οποία απουσιάζει η θήλια θεότητα. Και επομένως είναι εξοβελισμένος ο έρωτας. Επιτρέπουν την σεξική επικοινωνία με σκοπό την παιδοποιία, αλλά δεν επιτρέπουν τον έρωτα. Ο μόνος έρωτας που επιτρέπεται είναι ο έρωτας προς την Εκκλησία. Και ήταν ένα υποκατάστατο που δώσαν για να μην ακυρώσουν τη φύση του ανθρώπου. Έρχεται τώρα η εκδίκηση της ιστορίας, γιατί δεν μπορείς επάπειρον να κρύβεις την αλήθεια, και κάποιος παίρνει τρία ιστορικά δεδομένα, τα ντύνει με ένα μυθιστορηματικό τρόπο, όπως έκανε ιστορικά ο Μπέρτο Έκος στο όνομα του Ρόδου, που για να παρουσιάσει την καταστροφή, δεν διέκοψα κανέναν, που για να παρουσιάσει την καταστροφή της ιστορίας, που για να παρουσιάσει, δεν διέκοψα κανέναν, όχι, ιστορικά δεδομένα, δεν διέκοψα κανέναν, που για να παρουσιάσει την καταστροφή της ελληνικής γραμματείας έκανε ένα μυθιστόρημα. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τώρα, τα ιστορικά δεδομένα. Πατέρα Ιωάννη, σε παρακαλώ να με σεβαστείς όπως σε σεβάστηκα. Πατέρα Ιωάννη, μιλώ αυτή τη στιγμή. Πατέρα Ιωάννη, έρχεται λοιπόν και βάζει το ζήτημα επιτάπητος. Να το μελετήσουμε, να το ψάξουμε, να το δούμε. Κανένας Θεός δεν κινδυνεύει για να ψάξει κάποιος, αν ψάξει κάποιος την αλήθεια. Και για την αυτοδιάθεση του ατόμου, αν θα δει κάτι ή θα διαβάσει κάτι. Λοιπόν, έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα σε αυτόν τον πλανήτη. Επιτρέψτε μου. Ποιοι είναι αυτοί που θα απαγορεύσουν βιβλία ή φιλμ για να δούμε? Λυπάμαι για το Φίλτατο, είναι φίλος μου ο δήμαρχος του Αγρινίου, διότι άλλαξε την αιτιολογία του, διότι εγώ άλλα άκουσα από τα κανάλια το πρωί. Για άλλους λόγους απαγορεύτηκε. Το έκανε αυτό, όπως φάνηκε, για το περιεχόμενο. Χαίρομαι που βγήκε και ξεκαθάρισε το ζήτημα και έτσι στέκεται στην εκτίμησή μου. Όσον αφορά για τους αγρινιώτες, τους λέω να θυμηθούν την αλίστου μνήμης εποχή του Βενεδίκτου, που γνωρίζουν πολύ καλά τι εσήμενε εκείνη η εποχή και τι συνέβαινε εκεί. Κύριε εκεί Τζάνη, θέλουν να ξαναπάνε πάλι οι αγρινιώτες, οι συμπολίτες μου. Πάω στον κύριο Σωτηρόπουλο, διότι τον άκουσα να λέει όση ώρα αναπτύσσατε τα επιχειρήματά σας ότι λέτε ψέματα. Προσβάλλετε ναι ή όχι εδώ η ιστορία. Η ιστορία. Όχι. Η ιστορία είναι αλήθεια. Είναι ιστορικό πρόσωπο ο Χριστός. Η ιστορία είναι αλήθεια. Ήταν δυνατόν να ήταν έγκαμος και να μην το εγνώριζε η τότε κοινωνία? Γιατί δεν ήταν δυνατόν να ήταν έγκαμος? Ήταν δυνατόν. Εσείς λέτε, έσχεν εν γαστρί θεών τε και άνθρωπον. Στο μέτρο και στο βαθμό που υλοποιήθηκε ως άνθρωπος εδώ, είχε όλες τις δυνατότητες να συμπεριφέρεται και να καλύπτει ανάγκες ως άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ θέλω να το ψάξω μόνη εδώ έχουμε... Δεν μου αρέσει να έρχεστε εσείς να μου λέτε αυτό είναι κυρία μου. Ακούστε και τέλος. Ακούστε όμως και τον αντίον. Εδώ έχουμε χριστιανούς, Αγίους. Ήγηκε η ώρα, πατέρα Ιωάννη. Ασκητάς. Ήγηκε η ώρα ότι κάνατε σε έναν πολιτισμό φωτός. Οι οποίοι ενίκησαν τη σάρκα. Και δεν σας είδα εσάς δεν θα μπορούσε ο Χριστός να κατεβαίνετε να κάτω τη σάρκα, όταν ινδάλματα και πρότυπα, όπως είναι τα πρότυπα των Ελλήνων, και λέτε ότι είστε Έλληνες, κατά συκοφαντούτο και πετούσαν λάσπη, χόλιγουν και οτιδήποτε. Υπήρξαν και ναι όμως, όχι. Σας άρεσε υπήρξαν αυτό. Υπήρξαν ναι όχι. Τώρα λοιπόν ανεχθείτε το. Άγιοι, ασκητέ τη ερήμου, άγαμοι. Και εγώ σας λέω, και εγώ και σας λέω να μην ότι άγαμος. Τα Ευαγγέλια τα Απόκριφα που γράφτηκαν ενώ ζούσε ακόμα ο Χριστός, τον φέρνουν ότι ήταν παντρεμένος. Και αυτά που βρήκαν οι ναΐτες υπότες... Αυτά είναι τα ιστορικά δεδομένα. Οι ναΐτες υπότες τα βρήκαν, ναι, αυτά. Όχι. Στο ναό είναι. Και τους καθαρίσατε, ναι, βάζοντας ο Πάπας τον Φίλιππο τον Ωραίο, τον βασιλιά της Γαλλίας. Μην ξεφεύγετε από θέμα. Εν μία νυχτή να τους περάσει όλους διαπυρός και συνειδητά. Αυτό δεν κάνατε. Τα έχετε. Αυτό δεν κάνατε. Δεν τα έχετε. Γιατί τους καταστρέψατε. Ναι. Εν μία νυχτή. Δεν σας σώζουν αυτά. Η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Δεν σας σώζουν αυτά. Τους ναΐτες υπότε. Αυτά δεν είναι της Ορθοδοξίας. Γιατί είχαν αυτό το φανάσιμο μυστικό με ντοκουμέντα. Μην πάτε με πλάγιο τρόπο. Από το ναό.
της Αναστάσεως, ναι, που πήγαν. Μην πάτε με πλάγιο τρόπο να υποστηρίξετε τη θέση. Ευθέως νομιλείτε. Ευθέως. Πόσο θα λέγατε ψέματα. Ευθέως. Η Ορθοδοξία τα έχει αυτά που λέτε. Αυτό είναι που σας ελέγχει. Τα έχει αυτά αυτό η Ορθοδοξία. Είναι και που σας φοβίζει όμως. Ναι. Ο φόβος σας στο θύλι και στον έρωτα. Υπάρχουν θρησκείες για τα 4 δισεκατομμύρια των υπολείπων πολιτών αυτού του πλανήτη που οι θεοί τους μπορούν να χαίρονται τη συντροφιά της θύλεως υπάρξεως. Δεν μπορείτε εσείς, να πείσετε. Εσείς ακυρώσατε τον έρωτα, δίνοντας τη δυνατότητα στη διαστροφή. Γι' αυτό και την ασκείτε. Αντιπαράθεση, ότι θα μείνετε μόνοι σας. Γι' αυτό είστε και πίσω. Την ασκείτε. Είστε να κοιτάξετε τα του ήχου σας. Πίσω. Τις διαστροφές εσείς τις παράγετε. Είστε μόνοι επειδή σας. Ακυρώσατε δε τη φυσική σας, λειτουργία των ανθρώπων. Δεν σας ακολουθεί και κανείς. Και η ιστορία σας εκδικείται. Στις ιδέες σας είστε με όσες απαγορεύσεις και να κάνετε, δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι. Πίσω μείνατε. Μόνοι σας. Δεν ακολουθεί κανείς. Πάω στον κύριο, πάω στον κύριο Σωτηρόπουλο. Κύριε Σωτηρόπουλε. Είπε προηγουμένως να έχει ο Σωτηρόπουλος παρακαλώ, το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Παυλόπουλε, σε καμιά εκπομπή δεν μπόρεσα να μιλήσω τόσο πολύ όσο μίλησε η κυρία Τζάνη. Είναι αυτή η μεταχείριση επίησης. Ελάτε κύριε Σωτηρόπουλε. Εμένα θα με αφήσετε να πω δύο λέξεις και θα με διακόψετε, είμαι σίγουρος. Έχετε το λόγο. Έχω το λόγο. Άλλο έχετε να παραθέτει ιστορικά δεδομένα. Να ερωτήσω την κυρία Τζάνη. Να απαντάτε και άλλο να κάνει κήρυγμα. Η κυρία. Το δεν σας κάναμε κήρυγμα, κυρά μου. Δεν σας κάναμε κήρυγμα. Κύριε Σωτηρόπουλε. Δεν ξέρω αν εσύ το πήρες το πτυχίο σου με άριστα. Εγώ το πήρα με άριστα. Να περιαυτολογήσω. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή τώρα. Σημαίνει ότι δεν λέμε βλακίες που λέει αυτή. Κύριε Σωτηρόπουλε, δεν θα είστε προσβλητικό. Ανέφερε προηγουμένως να πω μια βλακία μόνο, να δείτε πως δεν κατέχει τα πράγματα η κύριε αυτή. Ανέφερε προηγουμένως τον όρο μονοφυσίτες. Και είπε μονοφυσίτες παραδέχονταν τον Χριστό ως Θεό, μονοφυσίτες παραδέχονταν ως άνθρωπο. Οι μονοφυσίτες τον παραδέχονταν μόνο ως Θεό. Τι λέτε κύριε. Δεν κατέχει τα πράγματα. Τι λέτε κύριε. Αυτό που σου λέω. Οι Νεστοριανοί. Αυτό του που σου λέω, είπε επίσης ότι τα απόκριφα. Μα τι λέτε κύριε. Είπες επίσης ψεύδεστε ασύστολα. Διαβάστε ιστορία. Είπε επίσης ότι τα απόκριφα γράφτηκαν την εποχή του Χριστού. Λάθος, έχεις μεσάνυχτα. Να σου υπενθυμίσω το λόγο του Βολτέρου. Δύο πράγματα είπε ο Βολτέρος που προκαλούν έντονο το αίσθημα της απεραντοσύνης. Ο ένας ο ουρανός και η ανθρώπινη βλακεία την οποία εκπροσωπείται. Ερωτώ, ερωτώ. Έτσι η συζήτηση, κύριε Παρασκευόπουλε, ένα λεπτό. Κύριε Σωτηρόπουλε, κύριε Σωτηρόπουλε, έτσι τη συζήτηση δεν θα τη συνεχίσει. Κύριε Παυλόπουλε, θα μιλάει όποιος του δίνω το λόγο. Κύριε Παρασκευόπουλε, μισό λεπτό. Κύριε Παυλόπουλε, σας παρακαλώ. Κύριε Παρασκευόπουλε, μισό λεπτό σας είπα. Δυο λέξεις μόνο. Κύριε Σωτηρόπουλε, δεν απαντήσατε σε αυτό που είπε η κυρία Τζάνη. Ότι όλη αυτή η αντίδραση είναι από το φόβο για τον έρωτα. Από τον αφορισμό που έχει επιβάλει η θρησκεία μας στον έρωτα, από τον φόβο του να συνυπάρχει ο άνδρας και η γυναίκα. Τι πείραζε, λέει η κυρία Τζάνη, αν ο Ιησούς ήταν παντρεμένος. Έπαβε να είναι, έπαβε είναι να είναι Υιός του Θεού. Είναι εναντίον των εκτροπών, πορνιών, μοιχιών, ασελγιών. Δεν είναι εναντίον του έρωτος. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το ανδρόγυλο να συνέρχεται για να μην τους πειράζει ο σατανάς και λοιπά, για όχι μόνο για παιδοποιία που ελέγχθη ψευδός, δεν λέει το Ευαγγέλιο τέτοια πράγματα. Για δεν γνωρίζει οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο. Εγώ δύο λέξεις να δηλώσω. Εγώ πιστεύω στο Χριστό και στο χριστιανισμό και στο Ευαγγέλιο, διότι έχω διαπιστώσει, είμαι ερευνητής, ότι ο χριστιανισμός έχει τεκμήρια, έχει σημεία, θαύματα, υπερβάσει των φυσικών νόμων. Τα έχω διαπιστώσει προσωπικώς και έχω γνωρίσει αγίους ανθρώπους και στην εποχή μας, όπως ήταν ο Πορφύριος, ο Ιάκωβος, ο Παΐσιος,
που είδα θαύματα υπερβάσεις των φυσικών νόμων. Μάλιστα. Ήταν ενάντια στην σαρκική επαφή, στον Όχι. έρωτα. Δεν τα είπαμε. Ο χριστιανισμός δεν είναι ενάντια του έρωτος. Μάλιστα. Αγνοούν τον χριστιανισμό αυτοί που μιλάνε έτσι. Για την τεκνοποίηση, λέει η κυρία Τζάνη, κυρία και Τζάνη, μόνο γι' αυτό. Διαβάσατε χριστιανούς απολογητάς, διαβάσατε τον Λουθάρδο, παραδείγμα του χάρη. Αστιεύεστε ότι σας έχω διαβάσει. Τον Αύγουστο Νικόλα το διαβάσατε. Τον Τρεμπέλα το διαβάσατε. Ποτέ δεν χτυπάω κάτι χωρίς να το γνωρίζω πολύ καλά. Πώς? Ποτέ δεν χτυπάω κάτι χωρίς να το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν γνωρίζεις. Εγώ μιλώ για πράξεις ανθρώπων. Δεν με ενδιαφέρουν οι θρησκείες σε επίπεδο θεών. Εδώ... Καλά κάνουν οι άνθρωποι και πιστεύουν ότι θέλουν. Τα γεγονότα των ανθρώπων που λένε ότι είναι χριστιανοί, Ισλαμιστές, Βουδιστές. Είναι παραλογισμό. Τελευταία κουβέντα, σας παρακαλώ πολύ. Τελευταία κουβέντα, κύριε Σωτηρόπουλε. Το σωστό, όχι ό,τι θέλουν. Τελευταία κουβέντα, κύριος Παρασκευόπουλος, σύντομη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παυλόπουλε, ζούμε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται ως η περίοδος της επιστημονικής γνώσης. Τι λέει λοιπόν η επιστήμη για όλα αυτά που συζητάμε απόψε? Λέει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σπουδαίο και ανατρεπτικό με την καλή έννοια του όρου. Μας λέει λοιπόν η επιστήμη, αφού έψαξε και ψάχνει κάθε μέρα, μας λέει ότι όλες οι θρησκείες που υπήρξαν και υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη, δυστυχώς είναι όλες φτιαξίματα του ανθρώπου. Όχι φτιαξίματα, κατασκευάσματα, παιδί μου. Είσαι καθηγητής. Θα σταματήσετε επιτέλους. Κατασκευάσματα. Φτιαξίματα. Το ίδιο κάνει. Κάποτε πρέπει να μάθετε τρόπο. Το ίδιο κάνει. Εγώ θέλω να το πω όπως το έμαθε, μου το έμαθε η μάνα μου. Θέλω να λέω φτιαξίματα. Κατασκευάσματα να ησυχάσεις. Η μάνα σου θα πει. Κατασκευάσματα του ανθρώπου. Εκτός όλα. Του χριστιανισμού. Να σταματήσετε. Έχουμε αποδείξεις. Να κύριε Σωτηρόπουλε, αυτός αφήστε ο άνθρωπος, τι είναι? Κύριε Παρασκευόπουλε, 30 δεύτερα έχετε στη διάθεσή σας. Λοιπόν, παρακαλώ. Σας λέω κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Πιο σπουδαίο από αυτό που σας λέω τώρα δεν έχει ακουστεί πάνω στον πλανήτη. Όχι το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη, ο μόχθος χιλιάδων συνανθρώπων μας. Μάλιστα. Ότι δηλαδή όλα αυτά που έχουμε και λέμε σαν θρησκείες είναι κατασκευάσματα του ανθρώπου. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν το λέει η επιστήμη. Σταματήστε επιτέλους! Δεν το λέει η επιστήμη. Μα σταματήστε επιτέλους! Εισέρχεται στο μεταφυσικό κόσμο. Εδώ είναι η ουσία. Όχι, όχι, κύριε Παυλόπουλε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν θα με διακόψετε. Λέω κάτι το πιο σπουδαίο από αυτό δεν γίνεται. Άρα. Δεν λες τίποτε σπουδαίο. Είτε δούμε τον Μπράουν με τον Νταβίτσι. Η επιστήμη ασχολείται με το φυσικό κόσμο, με το επιστητό. Λοιπόν, δεν ασχολείται με το υπερφυσικό. Άρα λοιπόν, είτε δούμε τον Μπράουν, την ταινία, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να προσαρμοστούμε με αυτά που βρήκε η επιστήμη που μας λέει. Πράγματι, μια υπέρτατη δύναμη, μπορεί να το λέμε Θεό, έφτιαξε τον κόσμο, το σύμπαν, πριν δισεκατομμύρια χρόνια και έκτοτε παραμένει αμέτωχος αυτός ο Θεός. Το λες εσύ. Πώς ακριβώς είναι, τι γνωρίσματα έχει, δεν τα ξέρω. Να μην θεολογεί. Σταμάτα, επιτέλους! Δεν σταματώ. Μα τι σε εσύ, ρε παιδί. Είσαι βλάσφημος. Μα τι σε εσύ. Λες πράγματα που δεν τα λέει το Ευαγγέλιο, ούτε η επιστήμη. Ναι, μα η επιστήμη. Ούτε η επιστήμη τα λέει. Μα τι κακία είναι αυτή, τι. Δεν είναι κακία, αγαπητέ μου. Έφτιαξε τον είναι κόσμο. Είναι υπεράσπιση της αλήθειας. Και πρέπει να βαδίσουμε. Κλείνουμε εδώ. Να φύγουμε από τα πιστεύω που κλείνουμε δεν έχουν νόημα εδώ. Και να δεν πάμε στο χρόνο. Γνωρίζω. Παρακαλώ πολύ, να κύριε Παρασκευόπουλε. Από τη θεολατρία και να πάμε στη θεογνωσία. Σας ευχαριστώ αυτά πολύ. Αυτά που σε μεγάλο βαθμό είχαν και αρχαίοι Έλληνες. Μην με κάνετε αγενή να διακόψω τη συζήτηση ενώ σου μιλάτε ακόμη. Όχι με μύθους. Σας παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Παυλόπουλε. Τότε θα δώσουμε ουσία στη ζωή μας. Θα πηγαίνουμε στον τάφο μας, αλλά αφού θα έχουμε ζήσει μια ζωή με κάποιο νόημα και ουσία. Τώρα είμαστε φοβισμένα παιδάκια, μας τρομάζουν τα ιερατεία σε όλη τη γη, όπως από ανέκαθεν, και δεν ζούμε καθόλου, δεν καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Έτερο προσδιοριζόμαστε από τις θρησκείες, δεν αυτοπροσδιοριζόμαστε όπως προσπαθούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και ήρθε και έκοψε αυτό το πανέμορφο πράγμα που ξεκίνησαν οι αρχαίοι Έλληνες. Το έκοψαν οι θρησκείες και έτσι ζούμε. Φτάνουμε στον τάφο μας, σας ευχαριστώ πολύ. Η ζωή μας νόημα και ζούμε φοβισμένοι. Σας ευχαριστώ όλους πολύ.
Βάζουμε τελεία εδώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Παρασκευόπουλε, με αυτό μας το δίνει η επιστημονική γνώση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας λέω πολύ σπουδαία πράγματα. Καλό βράδυ σε όλους σας. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε άλλο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε τώρα να δούμε τις αντιδράσεις που έχουν ήδη καταγραφεί για την αποψινό σόου της έναρξης του ημιτελικού της Eurovision. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η Φιέστα.